Τα δεδομένα, ωστόσο, με καλούν να ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά. Από την πρωτοφανή δοκιμασία του τόπου, ο οποίος μέσα σε 2 εβδομάδες γνώρισε τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά και αμέσως μετά τη μεγαλύτερη πλημμύρα της ιστορίας του. Είναι γεγονότα τα οποία σκιάζουν το σήμερα, που οδηγούν όμως και σε έναν ριζικό επανασχεδιασμό μας για το αύριο. Βρέθηκα στον Εύρο και στη Θεσσαλία. Είδα τις καταστροφές, είδα και την απόγνωση των κατοίκων μπροστά στην επίθεση της φύσης. Και 2 είναι οι δεσμεύσεις μου. Πρώτον, πως ό,τι χάσαμε, πολιτεία και πολίτες, θα το ξαναχτίσουμε μαζί. Αλλά θα το ξαναχτίσουμε καλύτερα και χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που θα φέρουν και πάλι στις περιοχές που επλήγησαν το ρυθμό στη ζωή, στην κοινωνία, στην οικονομία. Δεύτερη δέσμευσή μου, θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτή η άνηση μάχη μας με την κλιματική κρίση να μην γίνει μια μάχη χαμένη. Γιατί μπορεί η επέλαση της κλιματικής κρίσης, κλιματική κατάρρευση θυμίζω την αποκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, να ξεπερνά συχνά τις δυνατότητες των κρατικών δομών, ενίοτε να ξεπερνά και τις δυνατότητες της ανθρώπινης, της επιστημονικής πρόβλεψης, αλλά με τη συστράτευση όλων, η πατρίδα μας διαθέτει τις δυνάμεις να μείνει όρθια και κυρίως ανθεκτική απέναντι και σε τούτο τον καινούριο εχθρό. Και στην Θεσσαλία και στον Εύρο άκουσα την οργή των πολιτών, που θέλουν και δικαίως το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις να επιτελεί την βασική του αποστολή, να προστατεύει δηλαδή ζωές και περιουσίες. Και διαπίστωσα πόσο δύσκολα εξηγείται σε κάποιον που έχασε το σπίτι του στα πλημμυρισμένα χωριά του Παλαμά ότι στη Θεσσαλία έπεσαν 8 δισεκατομμύρια τόνοι νερού. 8 δισεκατομμύρια τόνοι νερού. Ποσότητα την οποία για να εκβάλει ένας ποταμός από το Δούναβι θα ήθελε 15 μέρες συνεχούς ροής. Ενώ βέβαια είδα ξανά και τις 2 όψεις του κράτους μας. Από τη μία πλευρά τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και τη συχνή μετάθεση ευθυνών. Είδα όμως και συντονισμό, οργάνωση και κυρίως ηρωισμό. Και επειδή μίλησα πολύ για τη Θεσσαλία, θέλω να γνωρίζουν ότι οι συμπολίτες μας στον πληγωμένο Εύρο, ότι η ίδια ακριβώς κινητοποίηση θα γίνει και για αυτούς. Δεν θα επαναλάβω το σχέδιο που ήδη ανακοίνωσα εκεί. Θα προσθέσω μόνο ότι θα το πλαισιώσει η αναδιάταξη της άμυνάς μας απέναντι στις μεταναστευτικές ροές. Με λίγα λόγια, η επέκταση του φράχτη συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί. Μαζί με μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις για τη φύλαξη των συνόρων μας, την καλύτερη φύλαξη των συνόρων μας και στην στεριά αλλά και στη θάλασσα. Όσον αφορά το Market Pass, αυτό θα συνεχιστεί ως το τέλος του χρόνου, όμως μόνο σε Θεσσαλία και σε Εύρο. Είναι μια αναπροσαρμογή που επιβάλλουν οι συνθήκες και η αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε σε αυτές τις 2 περιοχές.